Έχουμε εδώ την κυρία Ματίνα Παγώνη. Καλημέρα, κυρία Παγώνη. Της ΕΙΝΑΠ και της... Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας. Και της... ΟΗΓΕ. Και του... όχι, τα άλλα δεν τα πούμε όλα. Τώρα τελειώσαμε. Όλο τον κατάλογο τώρα. Γιατί θα πούμε κι άλλα. Και ο κύριος... Τελείωσαν οι εκλογές, δεν χρειάζεται το βιογραφικό. Βγήκε, αέρα πατέρα βγήκε. Λοιπόν, ο κύριος Γιαννάκος, εδώ πρόεδρος του ΕΔΗΝ. Για να πω, τι τους φέραμε εδώ να μιλήσουμε για το ΕΚΑΒ ή για το... Γιατί μας προλαβαίνουν και οι εξελίξεις. Εμείς το είχαμε κλείσει το θέμα. Αυτός να κάνουμε συζήτηση. Αυτός ο που πέθανε... Για την BNP και εδώ έχουμε άνθρωπο ο οποίος χάθηκε χθες. Γιατί καθυστέρησε η κυρία Παγώνη τώρα. Εγώ δεν ξέρω, κανείς μας δεν είναι θεός για να ξέρει τι θα γίνει. Προφανώς όμως η ανταπόκριση δεν υπήρξε. Εχθές λες. Ναι, δεν ξέρω αν θα σωζόταν ο άνθρωπος και δεν έχει σημασία αυτό. Σάββατο προς Κυριακή εννοείται στο Περιστέρι. Ναι, Περιστέρι. Για πέστε μας λίγο. Για πέστε μας λίγο, κυρία Παγώνη, γι' αυτό. Λοιπόν, από ό,τι φάνηκε υπήρχε μια καθυστέρηση, τον πήραν να τον πάνε σε ένα ιδιωτικό. Στο ιδιωτικό είπαν ότι εδώ δεν μπορεί να διασωληνωθεί, θα πάει σε ένα άλλο. Και μέχρι να πάει ο άνθρωπος από αυτά που περιγράφει. Ναι. Εγώ θα σας πω κάτι, κυρία Παγώνη. Η γυναίκα λέει ότι εμείς ήταν μία ώρα και η καθυστέρηση του ΕΚΑΒ. Ναι, μέχρι το είπαν. Που ξαναπήραν τηλέφωνο. Το ΕΚΑΒ εδώ λέει στην επίσημη αναγκαίωση 47 λεπτά. Ότι πήραμε πίσω ότι έχουμε διαθέσιμο. Υπάρχουν όμως μαγνητοφωνημένα που ξέρουν ακριβώς πόσο είναι και αυτό θα αποδειχθεί. Το σίγουρο είναι ότι δεν υπήρχε ασθενοφόρο εκείνη την ώρα που έγινε κλίση. Δεν υπήρχε ασθενοφόρο. Το λένε όλοι. Αυτό είναι δεδομένο, άρα. Παναγιώτη μου, όταν σε κάτι τέτοιο πρέπει να είσαι σε 10 λεπτά εκεί και ο Φάνης είπε το πρωί ότι το 5% μόνο των ασθενοφόρων φτάνει σε τέτοια περιστατικά σε 10 λεπτά, ενώ το 40 φτάνει σε παραπάνω από μία ώρα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται γύρω μας, το οποίο μπορεί να μην βγαίνει παρά έξω. Αν μου επιτρέπετε, στην Αττική, πρωί και απόγευμα επιχειρούν 45 ασθενοφόρα. Και το βράδυ επιχειρούν 25 ασθενοφόρα. Άρα τη μία ώρα επιχειρούν... την νύχτα πόσο ήταν, 25? Έπρεπε... 25. Και έπρεπε να επιχειρούν τα διπλά. Η ανταπόκριση σε πολλές περιπτώσεις φτάνει και 5 ώρες. Και μάλιστα γίνεται διαλογή στα περιστατικά. Ανάλογα δηλαδή πώς περιγράφει ο συγγενής ή ο ασθενής που καλεί το ασθενοφόρο. Άμα του πεις μεγάλη ηλικία, σου λέει άστο τώρα. Ναι, ακούστε με λίγο. Καμιά φορά όμως ο συγγενής δεν ξέρει, τι δεν ξέρει την κατάστασή του, δεν ξέρει να εκτιμήσει τη σοβαρότητα. Δεν είναι γιατρός. Όπως με την Αίγιο κοπέλα που θυμόσαστε. Ακριβώς. Που καθυστέρησε. Και εδώ λοιπόν συμβαίνουν και οι καθυστερήσεις. Και καμιά φορά αυτό είναι επικίνδυνο και στοιχίζει ζωή ασθενών. Το βράδυ, μία ώρα που έγινε αυτό το πράγμα. 25. Δεν έπρεπε λογικά και οι δρόμοι είναι πιο άνετοι. Αφού είναι 25 μόνο ασθενοφόρα και έπρεπε να είναι 50. Μα πού θα πρέπει να το κάνουν, κάνουν 5 ώρες. Τόσες κλήσεις. Είναι δυνατόν. Yeah. Αυτό το. Υπάρχουν. Αυτοκίνητα. Λείπουν τα αυτοκίνητα ή τα πληρώματα. Ακούστε, είναι διπλό το πρόβλημα. Λείπουν και πληρώματα και αυτοκίνητα. Υπάρχουν αυτοκίνητα πάρα πολλά που είναι χαλασμένα, τα οποία καθυστερούν να φτιαχτούν γιατί δεν υπάρχουν ανταλλακτικά, έχουν κάνει πάνω από 1.000.000 χιλιόμετρα. Αλλά υπάρχουν όμως και μεγάλες ελλείψεις σε διασώστες. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό. Αυτό συμβαίνει και στα νησιά μας. Επιχειρεί ένα ασθενοφόρο σε κάθε βάρδια. Ωραία. Με αποτέλεσμα λοιπόν, να έχουμε. Μιχάλη, μισό. Και Ματίνα, μισό. Να κάνουμε λοιπόν, να τα βάλουμε λίγο σε μία τάξη. Επειδή ακούω πολλά. Βγήκε χθες ο Μητσοτάκης και είπε μαζί με τον Χρυσοχοίδη και λένε: παιδιά, θα φέρουμε μέχρι να τους προσλάβουμε, διότι οι πρόεδροι θέλουν. Θα φέρουμε από την πυροσβεστική, θα φέρουμε από το Δήμο, από την αστρονομία, από την αεροπορία. Λοιπόν, δεν ξέρω από πού είναι. Εδώ stop. Ναι. Πάει το ιατρικό κομμάτι. Λοιπόν, τι λέει, ότι για να πάει κάποιος το να κάνει τον οδηγό σε ένα ασθενοφόρο, άντε σε μεγάλη και μια αν κατάσταση. Αν έχεις δίπλωμα, αυτό, ναι, να έχεις δίπλωμα, ας πούμε, επαγγελματικό. Ναι, να το κάνει. Το οδηγό, όμως, okay, ναι. Όσον αφορά το διασώστη, εδώ τα πράγματα αλλάζουν. Δηλαδή, αν δεν είσαι εκπαιδευμένος, είτε είσαι φαντάρος, είτε είσαι πυροσβέστης, είτε οτιδήποτε, αν δεν έχεις εκπαιδευτεί, δεν είσαι πραγματικά με πιστοποίηση, δεν μπορείς να προσφέρεις τίποτα. Πόσο καιρό θα προσφέρεις ό,τι μπορεί να προσφέρετε εσείς, άμα δείτε, είναι 2 χρόνια, και 6 μήνες είναι η πρακτική. Επειδή λοιπόν λέμε πολλά και πρέπει να είμαστε σοβαροί πάνω σε αυτά τα θέματα, γιατί άρα δεν μπορεί να βοηθήσει ιατρικό αυτό το κομμάτι, ναι, δεν μπορεί οποιοδήποτε που δεν έχει εκπαιδευτεί να πάει να κάνει αυτή τη δουλειά. Γιατί θα σας πω το εξής. Ένας με απλά προβλήματα μπορεί να πάρει το αυτοκίνητο συγγενής του και να τον πάει. Τι θα είναι το σοβαρό? Θα είναι σε ένα νησί τα τροχαία που θα πρέπει να ξέρεις πώς θα μετακινήσεις, πώς θα βάλεις κολάρο, τι θα κάνεις, ή μια ανακοπή που αν δεν είναι ο διασώστης. Τι θα κάνετε εσείς σε μια ανακοπή, για πείτε μου. Ότι είστε εσείς. Άρα λοιπόν. Να ξέρω. Άρα λοιπόν. Ενώ διασώστε του κάνει. Οποιοσδήποτε λοιπόν. Υπάρχει πρωτόκολλο. Μισό, μα τι να μισό. Δηλαδή μέσα στο ασθενοφόρο του κάνει ένεση, ας πούμε.
Τα πάντα τους κάνει, του κάνει μέσα στον ασθενοφόρο. Ναι. Να ρωτήσω πάντα, κάτι. Τα πάντα. Σε όλα τα πληρώματα ΕΚΑΒ, και απαντάει όποιος θέλει από τους δύο. Σε όλα τα πληρώματα ΕΚΑΒ, οι διασώστες είναι δύο, πάντα. Πάντα. Είναι μπετόν αυτό. Με βάση το θεραπευτικό πρωτόκολλο πρέπει να είναι δύο και να είναι και οι δύο εκπαιδευμένοι. Άρα ακούστε εδώ, με. Λέτε ότι η κυβέρνηση... Ούτε το φορεί δεν προκουβαλήσουν άμα είναι ένας μοναχός του, ρε παιδί μου. Δεν είναι μόνο αυτό. Άμα, όχι, ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, παράδειγμα, σε ένα καρδιολογικό περιστατικό, ο ένας κάνει μαλάξεις, ναι, ο άλλος παρέχει οξυγόνο και εναλλάσσονται. Ναι. Γιατί ένας δεν μπορεί, δεν έχει την ηλική δύναμη 8 λεπτά να κάνει συνεχώς μαλάξεις στον ασθενή. Ναι. Άρα, όταν έχουμε ένα τροχαίο, ο ένας ακινητοποιεί, ο άλλος βάζει το κολάρο. Δεν γίνεται να πάει ο Γιαννάκος που δεν ξέρει διάσωση, δεν έχει σπουδάσει Γιαννάκο, να κάνει αυτή τη δουλειά. Άρα, ένας πυροσβέστης ο οποίος δεν είναι εκπαιδευμένος για 2,5 χρόνια, γιατί άλλο οι πρώτες βοήθειες. Δεν είναι εκπαιδευμένος διασώστης. Επί 2,5 χρόνια, όπως λέει η κυρία Παγώνη, μπορεί να, μόνο ως οδηγός μπορεί να εισφέρει. Αυτό σημαίνει ότι είναι ατελής η προσπάθεια ενός ασθενοφόρου. Ακούστε με, να πω το εξής. Η συνταγή αυτή δοκιμάστηκε το 2016 με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Με τους ΟΤΑ, λέτε. Όχι μόνο με τους ΟΤΑ, αλλά και με τους ΤΑ και με την πυροσβεστική. Δηλαδή, για πέστε μας το λίγο αυτό. Πέρασε νομοθετική ρύθμιση που εμπλέκονταν στις διασώσεις η πυροσβεστική και οι υπάλληλοι των ΟΤΑ. Ναι. Αυτό δεν προχώρησε, δεν βοήθησε καθόλου, γιατί αντιλήφθηκαν όλοι ότι υποβαθμίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών της προσνοσοκομιακής φροντίδας. Τους είχαμε κάνει και προτάσεις τότε, είχαμε κατέβει στο Υπουργείο. Έρχομαστε και τους τώρα... τα είχαμε εξηγήσει. Άρα είχε γίνει και τότε με πυροσβεστική και τέτοια. Βεβαίως, μα είχε ξεκινήσει, δεν το ξέραμε. Γιατί δεν είχαν εντολή. Ακούστε, ναι, αλλά δεν προχώρησε όμως. Άρα η συνταγή αυτή απέτυχε. Τώρα, πώς, γιατί υποβαθμίζεται η ποιότητα. Είπε και η κυρία Παγώνη πριν ότι οι διασώστες, τα πληρώματα ασθενοφόρων, σπουδάζουν 2 χρόνια τη σχολή ΕΚ, το ΕΚΑΒ, 6 μήνες κάνουν πρακτική άσκηση. Είναι παίρνουν... τρίτος, λες, ένα ασθενοφόρο μέσα και βλέπει. Ορίστε. Είναι τρίτος ένα ασθενοφόρο μέσα και βλέπει στην πραγματικότητα. Στην αυτή είναι πρακτική. Ναι, 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 είναι τρίτος. Είναι τρίτος. Και βλέπει και, και παρακολουθεί. Ναι, αλλά παίρνει πιστοποίηση όμως. Ναι, 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 άρα είναι μέσα παίρνει πιστοποίηση, ναι, είναι ικανός. Ναι. Δηλαδή συμμετέχει στα περιστατικά. Έχει επαγγελματικά δικαιώματα και μετά μπορεί να συμμετέχει στη διάσωση. Δεν γίνεται σε ένα ασθενοφόρο να είναι ένας οδηγός που δεν γνωρίζει τίποτα και ένας διασώστης. Ουσιαστικά υπάρχει μεγαλύτερη επικινδυνότητα ακόμη και στο ένα ασθενοφόρο που υπάρχει τώρα στα νησιά. Όταν πας να τα κάνεις δύο με έναν οδηγό και έναν διασώστη, θα κινδυνεύσουν και οι ασθενείς που τώρα σώζονται. Να. Γιατί. Αρχικά να πάρει την ευθύνη ο πυροσβέστης, να έχει την ευθύνη. Συγγνώμη, η ιατρική τι νομίζετε ότι είναι δηλαδή. Η καθημερινότητά μας. Όχι, γιατί αυτό πάει να γίνει αυτή τη στιγμή. Ακούστε με λίγο. Δεν μπορείς να προσφέρεις. Ρε παιδί μου, 2 λεπτά. Μισό λεπτό. Πώς μπορεί να γίνει. Συγγνώμη. Και για το ΣΥΡΙΖΑ το 16. Και για τους τωρινούς. Το Μητσοτάκη που πήγε χθες και ο Χρυσοκοϊδη. Δεν αναγνωρίζετε μια καλή πρόθεση λίγο να τον παλώσουν μέχρι να. Να σας πω εγώ πώς μπορούσε να παλωθεί το θέμα. Δεν υπήρχε λύση. Στους επικουρικούς πίνακες δεν υπάρχει προσωπικό διασώστες που δεν έχουν αξιοποιηθεί. Μάλιστα. Θα μπορούσε λοιπόν για 10 μέρες να ενεργοποιηθούν πάλι οι επικουρικοί πίνακες, αλλά όμως για να υπάρξει ενδιαφέρον, γιατί στα νησιά μπορεί να έχεις διασώστες. Okay. Όταν δεν έχεις γιατρό, δεν έχεις νοσηλευτή, τι να τον κάνεις και το διασώστη. Στα νησιά λοιπόν έχουμε πρόβλημα από γιατρούς, νοσηλευτές, διασώστες. Δεν πάει κανείς ή δεν θα συμμετέχει κανείς σε επικουρικούς πίνακες με 1.850 ευρώ ο γιατρός, με 800 ευρώ ο διασώστης και ο νοσηλευτής. Πώς θα πάει να ζήσεις στο νησί με αυτά τα λεφτά. Το κόστος διαβίωσης είναι πολύ υψηλότερο. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι δίκαιο. Στο γιατρό δίνουν πλάς 1.800 ευρώ. Ένα λεπτό, όταν είναι για μετακίνηση. Ένα λεπτό, γιατί τα έχετε παραξηγήσει όλοι. Όταν είναι για μετακίνηση. Όταν είναι για μετακίνηση, το διάστημα αυτό. Και αν κάνει 10 μέρες, από τα 1.800 θα πάρει το 10 λοιπόν, μέρες. Τι θέλω να πω με αυτό. Αυτό για μία φορά. Όχι ότι κάθε μήνα αυτός θα παίρνει επιπλέον 1.800. Α, είναι άπαξ, είναι. Όχι, όχι, ο νέος γιατρός δεν θα πάρει αυτά τα λεφτά. Τα λεφτά αυτά τα παίρνει ένας γιατρός που θα πάει από τον Ευαγγελισμό. Όπως άρα ο νέος γιατρός. Πέστε μου εσείς, πάτε στη Σαντορίνη, πάει κανείς να δουλέψει γιατρός με 1.850 ευρώ. Αν πάθες 1.200 το ενίκιο. Ακούστε λίγο. Προτιμάει λοιπόν να πάει στην Κύπρο ο γιατρός που παίρνει 80.000 το χρόνο να και ο νοσηλευτής 40.000 το χρόνο. Να καταλάβουμε λίγο το ΕΚΑΒ. Άρα λέτε ότι αυτή η λύση ούτε προσωρινά μπορεί να περπατήσει. Ούτε προσωρινά. Το καλοκαίρι, να βγάλουμε το καλοκαίρι. Είναι επικίνδυνη. Ωραία, πάμε για το καλοκαίρι που λέτε. Πόσες μέρες θα τους κάνουμε εκπαίδευση αυτούς τους πυροσβέστες που δεν ξέρουν. Δύο. 2 μέρες. Ναι. Άρα είναι επικίνδυνη. Αν τους κάνουμε 2 μήνες, τέλειωσε το καλοκαίρι. Αν οδηγούν μόνο το ασθενοφόρο και είναι ο ένας
Μα σας είπα πριν ότι ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Πρέπει να ξέρουν διάσωση. Ακούστε με λίγο. Οι πρώτες βοήθειες είναι πολύ σημαντικές. Το ξέρει η κυρία Παγώνη καλύτερα από μένα για την εξέλιξη ενός ασθενούς εκτάκτου περιστατικού. Συγγνώμη, έχετε μάθει και ξέρεις πρώτες βοήθειες. Όλοι μας. Έχουμε περάσει από εκπαίδευση. Ανεξάρτητα έχουμε τελειώσει το δικό σας. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Τι διαφέρει από το αγροτικό ή από το φορτηγάκι ή από το ιδιωτικό μέσο. Αν στέλνουμε δύο ανειδίκευτους, ανεκπαίδευτους. Αν δεν στέλνουμε δύο, έναν και έναν θα στέλνουμε. Ένα και έναν θα στέλνουμε. Θα στέλνουμε ένα διαδικό. Δεν μου λέτε συγγνώμη, αν στείλετε, αν χρειάζονται δύο γιατροί και μου πει μέρα κυρία Παγώνη, κάνει εσύ εγχείρηση, θα κάνω εγώ την εγχείρηση επειδή θα είναι ένα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Όχι. Ξέρω εγώ δηλαδή. Γιατί. Είμαι εγώ με την κυρία Παγώνη. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ συμφωνώ. Δηλαδή θα μου πει η κυρία Παγώνη, κάνει την εγχείρηση. Εσείς είστε ειδικοί, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν του λέει κανείς κάνει επέμβαση. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Νομίζω ότι είναι λίγο τραβηγμένο. Η ηρεμία μας. Επειδή έγιναν πολλά περιστατικά όντως, τα οποία ήταν σοβαρά. Είχαμε θανάτους. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπαίνουμε σε ένα πανικό και βρίσκουμε πρόχειρες λύσεις για να τα λύσουμε. Χρειάζεται σοβαρότητα, υπευθυνότητα, θα σας πω αμέσως. Εγώ θα σας πω κάτι πολύ απλό και απευθύνομαι και προς το Υπουργείο. Ο κύριος Πλεύρης έφυγε, ο οποίος είχε την ευθύνη. Μαζί με τον κύριο Πλεύρη υπήρχε μία ομάδα στο Υπουργείο, οι οποίοι έχουν μείνει, έχουν αναβαθμιστεί κλπ. 4 χρόνια τι κάνανε. Γιατί δεν προσλάβανε τους οδηγούς που χρειαζόταν, γιατί δεν προσλάβανε τους διασώστες, γιατί δεν αυξήσανε 80 τα ασθενοφόρα που έπρεπε να είναι στην Εγώ συμφωνώ στην σε όλα αυτά που λέτε. Γιατί, μα σας είπα λύση, γιατί λοιπόν μαθαίνουμε πανικό αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή, όχι, ένα λεπτό να τελειώσω. Εγώ την πολιτική γιατί, κριτική λοιπόν, την ακούω. Θα την ακούσετε μέχρι τέλος. Θα την ακούσω. Το ερώτημά μου είναι ποια είναι η πρόταση για την επόμενη μέρα. Έχουμε τώρα, το καλοκαίρι, τι κάνουμε. Σας είπα, είπα την πρότασή μας. Πέστε μου τι κάνουμε. Σας είπα την πρότασή μας. Κίνητρα. Μα είπε να δώσει κίνητρα. Να ενεργοποιήσουμε τους πίνακες. Συγγνώμη κύριε Παγώνη. Να ενεργοποιήσουμε τους πίνακες ξανά επικουρικού προσωπικού. Να μονιμοποιήσουμε, να δεσμευτούμε ότι θα τους μονιμοποιήσουμε όλους τους επικουρικούς και να δώσουμε κίνητρα. Όταν πεις στο διασώστη με 800 ευρώ, κάνε αίτηση επικουρικός συμβασιούχος να πας στη Σαντορίνη, δεν θα πάει. Γιατί για να ζήσει θέλει 1500. Να τελειώσω το εξής. Εκτός από τους επικουρικούς, τους διασώστες κλπ. Αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι ξεκινήσαν μετακινήσεις αποσπάσεις από την Αθήνα για γιατρούς στα νησιά. Τι γίνεται κάθε καλοκαίρι. Κάθε χρόνο, τα ίδια. Κάθε καλοκαίρι. Τι έγινε και δεν ήταν καλοκαίρι, τους έχουμε ξεκινήσει από τον Απρίλιο. Ναι. Η ΚΟΣ δεν είχε παθολόγο. Φεύγει από την Αθήνα να πάνε παθολόγοι όλο αυτό το διάστημα ανά 15 μέρες. Εσείς πιστεύετε ότι ένας παθολόγος ανά 15 μέρες που φεύγει από τον Ευαγγελισμό, από το Γεννηματάς ή από οπουδήποτε ή από την Νίκαια μπορεί σε 15 μέρες εκεί να πάει να προσαρμοστεί, να προσφέρει, να φύγει, να πάει ο άλλος κλπ. Εξυπηρετεί. Εξυπηρετεί πολύ λίγο. Ναι. Τι χρειάζεται λοιπόν. Κίνητρα για αυτούς τους γιατρούς, γιατί αν είναι νέοι θα πάνε και θα τους πεις σε 4 χρόνια έχεις γυρίσει Αθήνα, έχεις πάει Θεσσαλονίκη και οικονομικά έχεις ένα σπίτι και δεν θα πάει γιατρός πνευμονολόγος που πήγε στη Μήλο και τη βγάλαν άρον-άρον από το σπίτι για να τον νοικιάσουν και βγήκαν στις τηλεοράσεις και τα ζήσατε. Και βέβαια αυτή τι είπε, σιγά μην ξαναπάω. Γιατί η γυναίκα ήθελε να πάει. Συγγνώμη και όλα. Θα έλεγα κύριε Στάδικη, η τοπική αυτοδιοίκηση. Όταν συμβαίνουν όλα αυτά και η ομάδα που τα διαχειρίζεται θα πρέπει να έχει ήδη ξεκινήσει να τα διαχειριστεί και όχι 1η Ιουλίου. Θυμηθήκαμε εμείς τώρα όλοι να τρέχουμε, να φωνάζουμε, να τσακωνόμαστε για να έχουμε την Ομοσπονδία που θα φύγουν οι γιατροί. Ότι υπήρχε τώρα και λοιπά. Ναι, υπήρχε η ομάδα και υπάρχει. Και ότι έπρεπε να δεν μην φτάσουμε τα προβλήματα. Όταν να σας πω κάτι, ένα άλλο παράδειγμα. Στη Λέρο υπάρχει ένας αναισθησιολόγος. Αν γίνει αεροδιακομιδή. Αν γίνει αεροδιακομιδή, ποιο θα κάνει χειρουργείο. Εσείς το παιδί θα το στέλνατε. Γιατί εγώ το παιδί μου δεν θα το έστελνα. Στη Λίμνο συνέβησαν πάρα πολλά. Αν είχε ένα πρόβλημα το παιδί μου, στη Λίμνο. Λίμνο, δεν είχαμε κανέναν αναισθησιολόγο για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και δύο, είπαμε πόσα περιστατικά τα έχουμε αναφέρει. Η Λίμνο είναι για μεγάλο νησί, ρε παιδί. Κινδύνευσαν εξαιτίας της έλλειψης αναισθησιολόγου. Ναι. Στη Σαντορίνη δεν έχουμε παθολόγο, δεν έχουμε πνευμονολόγο, δεν έχουμε αναισθησιολόγο, δεν έχουμε μικροβιολόγο. Στην ΚΟΥΠΗ, κυρία Παγώνη, δεν έχουμε παθολόγους. Στην Άξο έχουμε έναν αναισθησιολόγο, έναν χειρουργό. Σε όλες τις ειδικότητες από ένα. Στην Τίνο έχουμε τον παιδίατρο να κάνει τον παθολόγο. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Γιατί υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να δώσουμε κίνητρα. Και πρέπει και η τοπική αυτοδιοίκηση
που βγαίνουν εδώ οι δήμαρχοι στις εκπομπές σας και συνεχώς λένε ότι έχουμε προβλήματα, να βοηθήσουν. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν νοικιάζουμε. Όχι, να νοικιάσουν ένα ξενοδοχείο όπως νοικιάζαμε για τα περιστατικά COVID στα ξενοδοχεία και τα απομονώναμε. Να πηγαίνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Διαμαρτύρονται για τους επιθεωρητές εργασίας που δεν έχουν, λέει, στη Ρόδο. Πώς θα πάει και ο επιθεωρητής εργασίας όταν δεν έχει που να μείνει. Είσαι συνδικαλιστής και της επιθεωρητής εργασίας. Όχι, λέω γενικώς. Νόμιζα ότι. Κύριε Καμποράκη, λέω γενικώς. Ναι, ναι. Ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Έχεις δίκιο. Πώς θα πάνε σε ένα νησί. Να ρωτήσω κάτι. Να το εξής, το να λέμε και να κάνουμε κριτικές δεν έχει νόημα. Σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Τι πρέπει να πούμε. Θέλει να σπίτι αξιοπρεπή να πάνε εμείς άνθρωποι. Ξέρετε που μένουν στη Σαντορίνη τώρα. Στο παλιό κέντρο υγείας μένουν 80 άνθρωποι. Νοσηλευτές, γιατροί, ένας πάνω στον άλλο. Να ρωτήσω στο κάτι για τους δυο σας, που είστε έμπειροι πολύ. Φεύγουν, ο κόσμος πρέπει να φοβάται φεύγουν. Τώρα το καλοκαίρι. Εάν πούμε στον κόσμο να φοβάται, καταλαβαίνετε τι πρέπει λέω να γίνει. Πούμε, τι πρέπει να πια, ποια τι είναι πρέπει να γίνει, ένα λεπτό. Αυτή τη στιγμή. Εμείς θέλουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Καλά, δεν θέλουμε να φοβήσουμε. Καλά κάνετε. Αν ναι, αλλά φοβάται ο κόσμος να μετακούσει. Θα τα είχαν βελτιώσει από το Μάρτι. Δεν βελτιώθηκαν. Άρα. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να γίνει τώρα είναι η κατάσταση να αντιμετωπιστεί με ψυχραιμία. Γιατί πολύ μεγάλος πανικός και δεν είναι σωστός ο πανικός. Και δεν είναι καθόλου καλό και για αυτούς που έρχονται τουρίστες κλπ. Καθόλου. Γιατί όλα μαθαίνονται, να ξέρετε. Yeah. Όλα μαθαίνονται. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, το καλύτερο που πρέπει να κάνουν είναι να προσπαθήσουν στις λίστες που υπάρχουν να τις κινητοποιήσουν, να μπορούν να πάνε οι άνθρωποι αυτοί γρήγορα και να αφήσουν τις εκπαιδεύσεις φαντάρους και στους υπόλοιπους. Πόσο καιρό μπορεί λοιπόν, να πάρει αυτό, κυρία Παγώνα. Μπορούν μέσα σε μία εβδομάδα να τις κινητοποιήσουν τις λίστες και να έχουν φύγει. Να έχουν φύγει. Είναι πόσος κόσμος. Πολλοί κόσμος. 500 άτομα. Είναι άνεργοι. Είναι άνεργοι. 3.000 περίπου είναι άνεργοι που έχουν τελειώσει τη σχολή ΕΚ του ΕΚΑΒ. Όταν γίνεται προκήρυξη για επικουρικό προσωπικό. Γιατί είναι άνεργοι αυτοί. Θα σας πω. Γιατί όταν γίνεται προκήρυξη για επικουρικό προσωπικό να πάνε στη Σαντορίνη δεν κάνουν αίτηση. Γιατί δεν αντέχουν οικονομικά τα χωριά. Συγγνώμη, τι να πάνε να κάνουν εκεί, πού να μείνουνε. Άρα μπορεί να ενεργοποιήσει τη λίστα, λέτε, λοιπόν, άμεσα και να δοθούν κίνητρα, σοβαρά. Όχι μόνο, ακούστε με. Στους νέους γιατρούς. Έχουμε διασώστες. Πέστε μου ένα μισθό. Ακούστε με λίγο. Ένα μισθό, πέστε μου ένα μισθό να καταλάβω. Έχουμε διασώστες. Αν δεν έχουμε γιατρούς. Ξέρετε πόσο έδωσε πριν 3 χρόνια σε ένα επιμελητή Β. Πόσο. 3.000. Πόσο παίρνει στην Ελλάδα. Πόσο παίρνει στην Ελλάδα. Θα σας πω εγώ, έφυγαν, ακούστε με λίγο. 1.400 ευρώ. Αυτός ο γιατρός. Μαζί με το 10%. Δεν θα φύγει να πάει στην Κύπρο να πάρει τα 5.000. Και φύγει. Ακούστε με, κύριε Στάθη, με πήραν 4 αναισθησιολόγοι και νοσηλευτές από την Κρήτη. Έκαναν δεκαετή συμβόλαια στην Κύπρο κάθε χρόνο 80.000 ο γιατρός και ο νοσηλευτής 40.000. 50% φορολογικές ελαφρύνσεις και διευκολύνσεις οικογενειακές και 10 εισιτήρια να έρχεται δωρεάν στην πατρίδα. Γιατί να πάει στη Σαντορίνη με 800. Σε νοσοκομείο, δεν ξέρω τώρα αν είναι ιδιωτικό. Τα ιδιωτικά στην Ελλάδα περισσότερο πληρώνουν. Άλλο αυτό όμως. Είναι θέμα, δεν το συζητώ τώρα αυτό. Πόσο πρέπει να πάρει ο νοσηλευτής. Τα διπλά χρήματα, όλοι. Να πάει στα 1.600 μικτάλες. Τα διπλά χρήματα, όλοι. Όλοι και οι παλιοί, γιατί και ο παλιός, ο διασώστης ο οποίος είναι ήδη στη Σαντορίνη και υποφέρει, δεν μπορεί να δώσεις μόνο στον καινούριο και να μην δώσεις στον παλιό. Πρέπει όλοι οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι διασώστες να διπλασιαστούν οι μισθοί. Κυρία Παγώνα, σας κάνω μια ερώτηση. Εσείς που πρωταγωνιστήσατε στον κορονοϊό και βγαίναμε και λέγατε στον κόσμο όλοι, γιατί στον κορονοϊό ενισχύθηκε το ΕΣΥ όπως έπρεπε να ενισχυθεί, που υπήρχαν τα χρήματα. Βοήθησαν στο ΕΚΑ. Με επικουρικό προσωπικό, αυτή είναι η αλήθεια. Και από εκεί και πέρα εκμεταλλευτήκαμε, αυτή είναι η αλήθεια, το επικουρικό προσωπικό, δηλαδή τους νέους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Κάναμε τη δουλειά μας, τους είπαμε ότι θα τους μονιμοποιήσουμε. Δεν έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά. Και οι άνθρωποι αυτοί, ξέρετε τι κάνουν. Οι μισοί έχουν σηκωθεί και έχουν φύγει και πάνε στο εξωτερικό. Ξέρετε ότι τις κλινικές υπάρχουν στην Αθήνα. Δεν μιλάω για την επαρχία. Εκεί δεν το συζητάω. Στην Αθήνα τμήματα που δεν έχουν κανέναν ειδικευόμενο εδώ και 4 χρόνια. Έχει διερωτηθεί κανένα γιατί φεύγουν όλοι αυτοί και δεν κάνουν ειδικότητα στην Αθήνα. Πού κάνουν ειδικότητα. Γιατί δεν κάνουν. Πάνε στο εξωτερικό. Και αμέσως βρίσκουν και δουλειά. Να γιατί πω, έχει απάντηση διερωτηθεί κανένα. Έχει δηλαδή βγαίνουν από την ιατρική Αθηνών και Θεσσαλονίκη και πάνε και, φεύγουνε, και πάνε κάνουν ειδικότητα στην Αυστρία. Η απάντηση στην ερώτηση εδώ είναι η εξής. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παραδέχεται ότι υπάρχουν σημαντικά προβλήματα. Εντάξει, στην υγεία. Το θέμα είναι τώρα, περάσαμε 3 χρόνια. Ακούστε με, κύριε Καμποράκη, περάσαμε 3 χρόνια πανδημίας
και δεν εκμεταλλευτήκαμε μοναδική ευκαιρία αναγέννηση του συστήματος. Λοιπόν. Σήμερα έχουμε 45.000 κενές οργανικές θέσεις στα νοσοκομεία. Τα βλέπετε 20... όλα μαύρα για το καλοκαίρι. Ναι. Ακούστε με λίγο. Λέτε ότι εμείς σπέρνουμε τον πανικό. Όταν η κυβέρνηση λέει... Άμα σας ακούσω εγώ με σανησύ, κύριε Στάδη, ακούστε με. Όταν η κυβέρνηση λέει ότι θα βάλει πυροσβέστες για διασώστες, εμείς σπέρνουμε τον πανικό. Ή η κυβέρνηση εσείς η ίδια φαίνεται ότι είναι σε πανικό. Αυτό. Βέβαια. Καταρχήν πιστεύει ότι δεν θα έχουμε φωτιές για να πάρει τις πυροσβέστες να τους κάνει διασώστες. Σωστό είναι αυτό που λες. Πώς σου φάνηκε αυτή η σκέψη. Αυτό που έχει σημασία όμως στην ιστορία όλη. Νομίζω ότι ξέρετε και ο πυροσβέστης. Πρέπει να καταλάβουν. Και ο πυροσβέστης έχει πρόβλημα όταν πάει σε διάσωση. Γιατί αν συμβεί ένα τραγικό περιστατικό. Στην Γερμανία, στη Γερμανία, γιατί τη διακομή, την πυροσβεστική έχει τις διακομιδές του ΕΟΕΣΥ. Κοιτάξτε, είναι μια υπηρεσία αποκεντρωμένη. Το ΕΚΑΒΗ διάσωση. Και άλλες χώρες. Ακούστε όμως τι γίνεται. Αυτός που πάει εκεί δεν είναι πυροσβέστης, είναι διασώστης όμως. Άλλο είναι μια υπηρεσία που ανήκει στην πυροσβεστική. Και άλλο ποιος πάει και κάνει τη διάσωση. Είναι υπηρεσία στην είναι υπηρεσία που και είναι έχει διασώστες. Δύο διασώστες. Βέβαια, δύο διασώστες. Τώρα τι συζητάτε τώρα. Να πούμε κάτι ρωτάω. Τώρα. Ρωτάω. Κύριε Στάθη. Ναι, ναι. Απευθυνόμενοι στο Υπουργείο για να μπορέσουμε τέλος πάντων να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Θα πρέπει να δώσουν λεφτά για τα νοσοκομεία, χρηματοδότηση, αυτό είναι το πρώτο. Να κάνουν τις προσλήψεις του μόνιμου προσωπικού που πρέπει να τις τρέχουν. Να μονιμοποιήσουν τους συμβασιούχους. Και να μην αφήσουν, αφού τα λεφτά δεν θα τελειώσουν. Το επικουρικό προσωπικό, το μονιμοποιήσουν. Και βέβαια είναι αμαρτία να φεύγουν οι νέοι γιατροί και να πηγαίνουν στο εξωτερικό, γιατί αυτοί οι γιατροί ήταν στα δικά μας πανεπιστήμια με πολύ καλά μυαλά και όταν πηγαίνουν έξω έχουν πάρει τις καλύτερες θέσεις. Υψηλό επίπεδο, έχετε δίκιο. Υψηλό επίπεδο. Λοιπόν, αυτά αν μπορέσουμε να τα κάνουμε, να σταματήσει λοιπόν. Δε, να περιμένει ο κόσμος 7 ώρες τα επίγοντα. Γιατί έλα, αυτό είναι ένα θέμα με συνταγές, που ο κόσμος το λέει κάθε μέρα. Με συνταγές χωρίς λεφτά η δημόσια υγεία και δεν φτιάχνει. Επιπλέον να μην περιμένει να σταματήσουν σταδιακά τα ράτζα, αλλά τα ράτζα. Απευθύνομαι στους διοικητές των νοσοκομείων. Δεν σταματάνε με το να περιμένουμε να κρατάμε τα περιστατικά κάτω 10 ώρες μέχρι να διάσουν κρεβάτια ενώ έχουν εισιτήρια από τις 9 η ώρα το πρωί για να ανέβουν πάνω. Κατάστα, και να δείξουμε στο Υπουργείο. Να δείξουμε στο Υπουργείο ότι εμείς δεν έχουμε ράτζα βάλει και την άλλη μέρα να κάνουμε γρήγορα τι εξιτήρια μπορούμε. Κατάλαβα. Δηλαδή. Ξέρετε γιατί έχουμε ράτζα στα νοσοκομεία. Πάρα πολύ. Καλημέρα, ευχαριστούμε. Γεια σας.